Ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο. Μια πολύ σημαντική καλλιέργεια όπως είναι η ελιά, που θα πάμε σε μια άλλη εξίσου σημαντική καλλιέργεια όπως είναι το αμπέλι, που να θυμίσω εδώ ότι έχουν και ταξί δύο κοινά, ότι και τα δύο βγάζουν και το επιτραπέζιο και το βιομηχανικό λάδι ή κρασί. Καλό τον κύριο Κουντουρά στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για την πρόσκληση. Το θέμα μου είναι το αμπέλι, οι επιδράσεις κλιματικής αλλαγής στην Άμπελο και οι διαφαινόμενες τάσεις για τον αμπελιονικό κλάδο της Ελλάδας, όπως τις έχουμε δει εμείς σε μελέτη που πραγματοποιούμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα άμπελος και κρασί και κλιματική αλλαγή είναι αρκετά ιδιαίτερο. Η διαφορά σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες είναι ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής προσεγγίζεται κυρίως στην κατεύθυνση της απόδοσης, της ενέργειας, των χρήσεων γης, του ενεργειακού αποτυπώματος άνθρακα και όλα αυτά όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Στο αμπέλι κυρίως το προσεγγίζουμε από την πλευρά της ποιότητας, δηλαδή της χημικής σύστασης των σταφυλιών και της ταυτότητας, που είναι πολύ σημαντική στα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα ελληνικά. Που είναι δηλαδή το ιδιαίτερο οργανοληπτικό αποτύπωμα που έχει ένας ίνος και ο οποίος, όπως ξέρουμε, συνδέεται πάρα πολύ με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο καλλιεργείται. Σε αυτό το περιβάλλον το κλίμα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και παρότι θα λέγαμε ότι το αμπέλι μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες του για βλάστηση και παραγωγή σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθήκων, εντούτοις θα δούμε ότι για την παραγωγή αυτών των προϊόντων υψηλής αξίας που συνδυάζουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, την ποιότητα και την ταυτότητα, τα κλιματικά όρια είναι αρκετά στενά και περιοριστικά και θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, η θερμοκρασία που είναι η κύρια κλιματική παράμετρος που μας ενδιαφέρει στην κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον στα αποτελέσματα στις καλλιέργειες, επηρεάζει όπως όλες τις καλλιέργειες και στο αμπέλι την εμφάνιση των φαινολογικών σταδίων, άρα την εξέλιξη του κύκλου. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επίδρασή της στην περίοδο την κρίσιμη της ορίμανσης του σταφυλιού. Εκεί η σύνθεση όλων των μεταβολητών πρωτογενών και δευτερογενών συνδέεται πολύ στενά με τη θερμοκρασία. Και τα σάκαρα, η οξύτητα είναι παράμετροι που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, τα σάκαρα θετικά, τα οξέα αρνητικά. Όμως κυρίως, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα ενοποιήσιμα σταφύλια, είναι η επίδραση θερμοκρασία στην περίοδο ρήμανση, στη σύνθεση των λεγόμενων δευτερογενών μεταβολητών, δηλαδή φενολών που δίνουν το χρώμα, τη τυπτικότητα, τη στιφάδα, την ικανότητα παλαίωσης, αλλά κυρίως των αρωματικών συστατικών. Τα οποία είναι πιο δύσκολα να μελετηθούν και στα οποία θα δούμε, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι συνδυάζονται κυρίως κάτω από θερμοκρασίες ήπιες ημερήσεις και χαμηλές νυχτερινές κατά την περίοδο της ορίμανσης. Άρα λοιπόν, για να πετύχουμε έναν ποικιλιακό χαρακτήρα υψηλής επιθυμητό και χαρακτήρα επίσης της περιοχής που καλλιεργείται το συγκεκριμένο αμπέλι, θα πρέπει να έχουμε σωστό χρονισμό της περίοδου ορίμανσης, ώστε αυτή να συμβαίνει την περίοδο που συμβαίνουν αυτές οι ήπιες θερμοκρασίες και οι χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες. Αυτό είναι κυρίως μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και σε όλο τον κόσμο δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι παραδοσιακές ζώνες που έχουν τις τοπικές τους ποικιλίες, τα σταφύλια οριμάζουν το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν, στο αμπέλι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για περιοχή, ότι δηλαδή μια περιοχή μπορεί να καταστεί ακατάλληλη στο βάθος του χρόνου λόγω κλιματικής αλλαγής για την αμπελουργία, αλλά συνδυασμό περιοχής και ποικιλίας. Πρέπει δηλαδή να ταυτίζονται οι κλιματικές απαιτήσεις της ποικιλίας με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Έτσι λοιπόν, αυτή η ωραία σχέση που συνήθως υπάρχει στις διάφορες περιοχές του κόσμου που καλλιεργείται το αμπέλι και παράγει αυτά τα προϊόντα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων και ελληνικές περιοχές, έρχεται να διαταραχθεί σήμερα από τις κλιματικές αλλαγές. Το φαινόμενο έχει αναπτυχθεί πολύ από τους προηγούμενους ομιλητές. Αυτό που βλέπουμε είναι μια επιτάχυνση του κύκλου. Και αυτό που συμβαίνει κυρίως αυτό μας αφορά στο ότι μετατοπίζεται η περίοδος αυτή της ορίμανσης, η κρίσιμη, πιο νωρίς μέσα στο έτος. Και αυτό συμβαίνει ότι συμβαίνει κάτω από συνθήκες πιο θερμές από ό,τι αυτές που αγαπούν οι ποικιλίες, όπως τους ανέφεραμε προηγουμένως. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στα στοιχεία που μας δίνουν από τον Μπορντό, θα δούμε και τα ελληνικά στη συνέχεια, ότι έχουμε μια συνεχή τάση μείωση της οξύτητας τη στιγμή του τριγητού. Και ταυτόχρονα αύξηση των σαχάρων. Τώρα θα μου πείτε, η αύξηση των σαχάρων μπορεί να είναι επιθυμητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα δούμε είναι. Αλλά σε πολλές όχι, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αμπελιονικός κλάδος. Έχει να κάνει και με τις γενικές διατροφικές συνήθειες που σήμερα συστήνουν λιγότερη κατανάλωση αλκοόλης,
αλλά και με το γεγονός ότι όταν οριμάζει πολύ γρήγορα το σταφύλι, δεν μπορεί να αναπτυχθούν αντίστοιχα και οι δευτερογενείς μεταβολίτες, δεν προλαβαίνουν δηλαδή να συνδεθούν οι αρωματικές και φινολικές ενώσεις που κυρίως αυτές μας ενδιαφέρουν. Τι γίνεται στην Ελλάδα, για να αναφέρω κάποια μικρά λίγα παραδείγματα από τη δικιά μας μελέτη. Βλέπουμε ότι παντού σε όλες τις αμπελουρικές ζώνες, και αυτή είναι η μοναδική μελέτη που γίνεται στον αμπελουρικό κλάδο στις κλιματικές μεταβολές στην Ελλάδα, σε συνεργασία του Εργαστήριου Αμπελουργίας, στο οποίο εργάζομαι, και του τομέα μετεωρολογίας και κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Απιθύτα. Βλέπουμε παντού αύξηση των θερμοκρασιών, την τελευταία τριακονταετία που έχουμε καλά στοιχεία από την ΕΜΗ, και κυρίως οι μπλε γραμμές που είναι οι χαμηλές, οι νυχτερινές τιμές που ανεβαίνουν πάρα πολύ. Δύο case studies θα αναφέρω, την Άουσα και την Καβάλα. Εδώ βλέπουμε ενδεικτικά την χαμηλή, την ελάχιστη θερμοκρασία την νυχτερινή, πόσο έχει ανέβει τα τελευταία 30 χρόνια. Και υπολογισμένη στην πρώτη γραμμή για όλη τη βλαστική περίοδο και υπολογισμένη μόνο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Περίπου 2 με 2,5 βαθμούς μέσα σε 30 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Και αυτό το βλέπουμε συστηματικά και σε άλλες περιοχές. Τι βλέπουμε στο Αμπέλι? Βλέπουμε ότι έχουμε μία προήμηση, η πρώτη γραμμή για την Καβάλα που δείχνει τις αρνητικές σχετίσεις, είναι δηλαδή μία μετατόπιση νωρίτερα της ημερομηνίας τριγητού, άρα και όλης της περίοδου ορίμανσης που έχει αυτά τα αποτελέσματα που ανέφερα προηγουμένως. Και μάλιστα τα κόκκινα δείχνουν στατιστικά σημαντικές μετατοπίσεις. Οι βαθμοί μπομέ, δηλαδή τα ζάχαρα, ανεβαίνουν και η οξύτητα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι παντού, τάση μείωσης. Ενδεικτικά να πούμε για τις ποικιλίες, γιατί με ενδιαφέρει και η κάθε ποικιλία χωριστά. Για το Σοβινιόν στην Καβάλα, 5 μέρες νωρίτερα, μέσα σε 13 χρόνια. Για το Ασύρτικο στην Καβάλα, 18 μέρες νωρίτερα, μέσα σε 13 χρόνια. 23 μέρες για το Καμπερνέ Σοβινιόν και 18 μέρες για το Γεωργίτικο. Είναι φοβερές μεταβολές. Μια άλλη περίπτωση είναι η Νάουσα. Και εδώ θέλω να πιστέψω λίγο την προσοχή, ότι εδώ έχουμε μια περιοχή ποικιλία, τόπο ποικιλία διαφορετικών χαρακτηριστικών, δηλαδή μια ποικιλία που οριμάζει δύσκολα, πάρα πολύ όψιμη, που στις 10 χρονιές παλιότερα έδινε 2-3 καλές εισοδίες. Σήμερα αυτό βλέπουμε ότι δεν έχει μετατόπιση ο τρίγος, 0,05 δεν είναι σημαντικό. Έχουμε όμως μια μεγάλη αύξηση του ζαχαρικού τίτλου, που εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί το θέλουν αυτοί οι ίνοι, και αντίστοιχα το βλέπουμε και στους αλκοολικούς τίτλους των κρασιών που παράγονται κατά την ίδια περίοδο. Κάθε τελή είναι ο μέσος όρος των αλκοολικών βαθμών όλων των ενοπαραγωγών της Νάουσας και βλέπουμε και εδώ μια αύξηση την ίδια περίοδο ενός βαθμού αλκοολικού. Για τα κρασιά της Νάουσας, που είναι κρασιά παλαίωσης, εδώ είναι επιθυμητό. Και αυτό το τεστάραμε και με την οργανωληπτική δοκιμή, παίρνοντας δεδομένα από τον διαγωνισμό Ίνου Θεσσαλονίκης με έγκριτους γευσηγνώστες, όπου βλέπουμε το ξινόμαυρο, όπως και άλλες ελληνικές γηγενείς ποικιλίες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά στις περιοχές που καλλιεργούνται, δείχνουν αντίστοιχα θετική τάση σε ό,τι αφορά την αξιολόγησή τους, το γενικό μέσο όρο βαθμολόγησή τους από τους γευσηγνώστες. Άρα, βελτίωσα, ας το πούμε έτσι, φαίνεται τη ποιότητα των κρασιών. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρούμε για τις πιο πρώιμες και λιγότερο καλά προσαρμοσμένες ελληνικές συνθήκες, ξενικές ποικιλίες και κάποιες ελληνικές πιο πρώιμες. Άρα, συμπερασματικά, βλέπουμε θερμότερες γενικά συνθήκες σε όλες τις ελληνικές περιοχές μέχρι τώρα και τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν και συνέχιση αυτών των. Της ανόδου, μετατόπιση της ημερομηνίας τριγητού και όλης της περίοδου ρήμανσης που έχει συνέπειες συνήθως αρνητικές, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποιες θετικές περιπτώσεις, όπως ανέφερα για το ξινόμαυρο ή το αγιοργήτικο. Αύξηση των ζαχάρων στο γλεύκος με τα θετικά και τα αρνητικά και μείωση αντίστοιχα της οξύτητας στις περισσότερες περιπτώσεις. Και επίδραση στα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την ποικιλία. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ελληνικές γηγενείς ποικιλίες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής και αντοχής στις καιρικές συνθήκες που έχουν έρθει και θα έρθουν. Βέβαια, εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα συμπεράσματα που βγάζουμε και το τι λέμε προς τα έξω, γιατί αυτό, αν συνεχιστεί, μπορεί να έχουμε αρνητικές συνέπειες και έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα κλιματικά μοντέλα ότι θα έχουμε αρνητικές συνέπειες για όλο το ευρύτερα τον αμπελονικό κλάδο. Εδώ είναι δύο εργασίες που έχουν δημοσιευτεί αυτή τη μελέτη και η οποία βρίσκεται σε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.